Κατά τη γνώμη μου, η κυβέρνηση Τσίπρα έχει τη βασική ευθύνη για τη μεγάλη καθυστέρηση, η οποία ανεβάζει το κοινωνικό κόστος της διαχείρισης της κρίσης και περιορίζει το θετικό οικονομικό αποτέλεσμα από τα δύσκολα μέτρα που εφαρμόζονται. Η κυβέρνηση Τσίπρα είναι πολιτικά αποδυναμωμένη, δεν μπορεί να εφαρμόσει τα συμφωνηθέντα και δεν είναι σε θέση να επεξεργαστεί μια οικονομική πολιτική η οποία θα βγάλει την Ελλάδα από την κρίση. Πρόκειται για ένα τεράστιο πρόβλημα η λύση του οποίου καλό συζητείτε, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να βρεθεί στην αίθουσα αυτή. Το πρόβλημα θα το λύσουμε εμείς, ελπίζουμε σύντομα στην Ελλάδα. Ε, συνάδελφε, τώρα ο κύριος Δομπρόσκη είπε ότι υπάρχουν θετικά οικονομικά στοιχεία. Προχτές ο κύριος Ντάισερ Μπλουμπ είπε ότι η απόδοση ήταν μεγαλύτερη από τα αναμενόμενα. Τις προάλλες ο κύριος Γιούνκερ Είπε ότι έχει κάνει η Ελλάδα τρομερέ αλλαγέ. Ο κύριο Μοσκοβισί είπε ότι έχει κάνει περισσότερε αλλαγέ από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Και μόνο εσεί κατηγορείτε την ελληνική κυβέρνηση. Θέλω λοιπόν να μου πείτε τι από τα δύο ισχύει. Ή εσεί διαστρέφετε την αλήθεια για φθηνού πολιτικού λόγου, ή ο κύριο Γιούνκερ, ο κύριο Μοσκοβισή, ο κύριο Ντομπρόφσκι και ο κύριο Ντάισερμπλουμ προσχώρησαν. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριο Ντάσελμπλουμ είναι εδώ μπροστά. Ρωτήστε τον τι πραγματικά έχει συμβεί. Ο κύριο Ντομπρόφσκι είναι εδώ.